αληθιάνος, πονεμένη, ταπεινωμένη, μετανιωμένη, πλιαγμένη μέσα στις ανάγκες μας, τα προβλήματα, τις δοκιμασίες και τα βάσανά μας, τις ασθένειες και τα διέξοδά μας. Στεκόμαστε όμως και προσευχητικά, παρακλητικά, με ελπίδα στη βοήθειά της, με πίστη στη χάρη της. Στεκόμαστε και δοξολογικά, τιμητικά, υμνητικά, καθώς αντικρίσουμε το πρόσωπό της, καθώς ομολογούμε τη χάρη της, καθώς θαυμάζουμε το ασύλληπτο μυστήριό της. Και αυτό που αυτή μας προσφέρει είναι η παράκληση, η παρηγορία, ο στηριγμός και κυρίως οι προσευχές και πρεσβείες της. Εύχομαι να είναι σε όλους μας βοηθός, σκέπη και προστασία. Από ετών, όμως, στην ημέρα αυτή δίνουμε και μια διάσταση αγάπης. Τη συνδυάζουμε με μια ενημέρωση του έργου της Γαλιλαίας, της μοναδικής επί του παρόντος στην πατρίδα μας πρότυπης μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας καρκινοπαθών και νευρομυϊκών ασθενών προχωρημένου σταδίου. Με τη βοήθεια του Θεού και τη συμβολή όλων μας, η Γαλιλαία άγει το 10ο έτος της λειτουργίας της. Ήδη κοντά της έχουν βρει ανακούφιση και φροντίδα συνολικά 1.030 σοβαρά ασθενείς αδελφοί μας. Μάλιστα, από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, λειτουργεί και ο ξενώνας ανακουφιστικής φροντίδας, όπου μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί 156 ασθενείς μέσα σε ένα χαρούμενο υπερσύγχρονο περιβάλλον ιατροδοσιευτικής φροντίδας, αγάπης και πνευματικής και όχι μόνο ενισχύσεως. Το μοναδικό αυτό και θαυμαστό έργο, που πλέον είναι και διεθνώς γνωστό, καλύπτει μια τεράστια ανάγκη ασθενών συνανθρώπων μας και των οικογενειών τους, οι οποίοι βρίσκονται αβοήθητοι σε ιδιαίτερα δύσκολη και επώδυνη κατάσταση, το δε ετήσιο λειτουργικό του κόστος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι δεν στηρίζεται σε έναν μεγάλο χορηγό ή ένα επώνυμο κερδοφόρο οργανισμό, ούτε σε κάποιες κρατικές επιχορηγήσεις, ούτε αποτελεί αποτέλεσμα κάποιας κοσμικής πρωτοβουλίας. Είναι καρπός της συντονισμένης προσπάθειας των 39 μελών της διεπιστημονικής μας ομάδας, ήδη γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγου, φυσίου, θεραπευτή, ιερέων. Των 130 περίπου εκπαιδευμένων εθελοντών στηρίζεται δε και συντηρείται από την ανιδιοτελή προσφορά αρκετών χορηγών και τη δική σας αγάπη του πιστού λαού. Ήδη ο αριθμός των δωρητών έχει ξεπεράσει τις 5.000. Όταν πολλοί προσφέρουμε συχνά κάτι λίγο με αγάπη, τότε ζούμε ένα θαύμα. Η Γαλιλαία πλέον δεν ανήκει μόνο στη Μητρόπολη. Είναι έργο όλων μας, που πάση θυσία πρέπει να συνεχίσουμε. Έργο για το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι υπάρχει πλούσια η ευλογία του Θεού και ζωντανή η παρουσία της Παναγίας μας. Γι' αυτό και στρέφουμε και πάλι στην αγάπη και τη φιλανθρωπία σας. Ας επαναλάβουμε και φέτος τη λογία της αγάπης μας και ας προσφέρει ο καθένας μας από το περίσσευμα της καρδιάς του με το λίγο ή το περισσότερο που διαθέτει στο δίσκο που θα περιαχθεί στους ναούς της Μητροπόλεως μας, ό,τι εκείνος κρίνει. Η βοήθεια του καθενός μας είναι ανεκτήμητη. Ζητώ συγγνώμη για την άκομψη διασάλευση της λατρείας. Νομίζω όμως ότι όλοι κατανοούμε την αναγκαιότητα τέτοιων πρωτοβουλειών αγάπης που προσφέρεται ως λατρεία. Ο Θεός να σας ευλογεί και να χαρίζει την υγεία της ψυχής και του σώματος σε όλους σας. Βοήθειά μας και της πατρίδας μας και η Παναγία μας, με τα πολλών ευχών και της εν κυρίω αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.